Κορυφώνεται η αγωνία των κτηνοτρόφων της Κρήτης, καθώς όσο περνάει ο καιρός δεν βλέπουν καμία λύση και βοήθεια σχετικά με το μεταφορικό ισοδύναμο. Με το κόστος παραγωγής να είναι ήδη αφόρητο, η υπομονή τους έχει εξαντληθεί, με τους ίδιους να μιλούν για εμπεγμό από πλευράς της κυβέρνησης. Με την πλατφόρμα που άνοιξε τώρα αυτή την τελευταία στιγμή που περιμένανε όλη την πληρωμή, θεωρούμε ότι είναι ε, ένας για να απενταχτούν όλοι οι εκτινοτρόφοι από το μέτρο αυτό. Δηλαδή μία δυστυχία και μία φτώχεια ακόμα στο κριτικό άγρο το κτηνοτρόφο. Ο κτηνοτρόφος από την υπηρετική Ελλάδα πληρώνει το χιλό το τριφύλι, έτσι, 50, 35, 40 λεπτά. Εμείς εδώ το πληρώνουμε στα 75 και 80. Είναι 40% πάνω. Αυτό το 40% του μεταφορικού εισοδήνου είναι μεταφορικά. Είναι παιδιά μεταφορικά είναι δουλειά που δίνουμε στι εφοπλιστέ, είναι δουλειά που δίνουμε στι φορτηγατζίδε να μα τα κοτεβάσουν. Δεν είναι δυνατόν να βγάλουν μια λάθο απόφαση καλή ώρα, σαν το ισοδύναμο μεταφορικό, και να σου λένε ότι μια το δικιά, μια δεν το δικιά, γιατί ακούγονται πολλά. Και στην ουσία το όλο πράγμα είναι ένα λάθο. Ένα λάθο, ένα, κα, ένα, κακοστημένο λάθο από την αρχή. Δεν ξέρω αν συνεχιστεί πάντως αυτή η κατάσταση, δυστυχώς πάμε για φούντο. Με αυτή την αδικία που συντελείται ει βάρο των κτηνοτρόφων τη Κρήτη, όπω τονίζουν, φαίνεται αδύνατη η επιβίωση του κλάδου. Με δεδομένο ότι η ανάγκη τη θαλάσσια μεταφορά προσθέτει το επιπλέον κόστο τη φορτωτική στην πλάτη του, κρέμονται από μία κλωστή και κάνουν έκκληση για άμεσε λύσει. Ο Υπουργό Ναυτιγείο Στυλιανίδη να βρει έναν τρόπο γιατί είμαστε νησί και στην Κρήτη, δεν είναι μόνο στη Ρόδο και στο Ιόνιτ, στο πέλαγο του Πιανίδη, είμαστε και παέ να μας βοηθήξει. Παράγουμε, είμαστε ήλωτε στη δουλειά μας και δεν δεν έρχεται αποτελέσματα. Πάμε για διάλυση. Μέχρι του χρόνου αμφιβάλλω αν θα ανέχουν τα μισά οζά. Ήδη τα σφαγεία, τα σφαγία κάνουν χρυσές δουλειές. Είμαι 27 χρονών. Δεν βλέπω ότι όχι να πηγαίνει πολύ μακριά με το συγκεκριμένο κομμάτι που διανύουμε. Και το λέω και το πιστεύω. Δεν είναι δυνατό να επιβιώσουμε. Περιμένουμε χρήματα τόσο θα, 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 τόσους μήνες. Δηλαδή τι θα κάνουμε. Εμείς δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε. Να βγούμε στους δρόμους ή να βγάλουμε τα παιδιά μας στα φανάρια. Εκεί θέλουν να μας πάνε. Στην έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα τη Τετάρτης στο Πέραμα Μιλοποτάμου με εκπροσώπους των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού, αποφασίστηκε να προγραμματιστεί άμεσα ραντεβού με τον Υπουργό Ναυτιλία και Νησιωτική Πολιτική Χρήστο Στυλιανίδη, τονίζοντα πω σε περίπτωση που δεν βρεθεί λύση στο ζήτημα, θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσει με πρώτο βήμα το κλείσιμο των λιμανιών.